απόγευμα, φίλοι μου. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Τετάρτη, 19 του μήνα. Μία Τετάρτη, δηλαδή, πριν κλείσει αυτός ο μήνας. Ένας μήνας που ξεκίνησε και με κρύο. Δεν καταλάβαμε πολύ τις γιορτές, αλλά εμείς ξεκινήσαμε με τραγούδι. Και αφού τις δύο προηγούμενες εκπομπές είχα τραγούδι, τώρα δεν πρέπει να έχουμε και χορό και να γνωρίσουμε και έναν άνθρωπο. Σήμερα είναι μαζί μας η κυρία Πόπη Καλλιόπη Βαρουδάκη, Πόπη Βαρουδάκη. Ένας άνθρωπος, διαβάζω το βιογραφικό της, την ξέρω και προσωπικά από παλιά, έτσι από πολιτιστικές εκδηλώσεις, μέσα από το Σύλλογο Κρητών Νέας Σμύρνης, έχει τύχει και έχω δει δουλειές σας. Δηλαδή που ερχόμασταν με το Σύλλογο και έχω δει στη Βέρα Στράτου. Τώρα δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω, με ποια από όλα να ξεκινήσω. Για να σας καλησπερίσω και να σας πω ότι ήταν χαρά μου, μεγάλη μου τιμή που σας έχω καλεσμένη εδώ. Γιατί λίγο πιο δυνατά μάθω. Και εγώ λέω, ευχαριστώ. Γιατί ξέρω πόσα πολλά πράγματα έχετε κάνει και πόσο πολύ έχετε προσφέρει σε αυτό που λέμε πολιτιστικά. Και ειδικά πιο παλιά που ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Ήταν. Στην αρχή ήταν κάπως πιο δύσκολα. Τα πράγματα μετά καλυτέρευσαν λίγο, γιατί άρχισαν πολλοί σύλλογοι και δραστηριοποιούνταν. Ναι. Οπότε υπήρχε μια γενικότερα κίνηση, έτσι, μια μεγάλη κίνηση. Και πολύ ενδιαφέρον. Και ενδιαφέρον. Ο κόσμος είχε, η αλήθεια είναι αυτή, πέσει επάνω σε αυτά που κάναμε. Τους άρεσαν. Γενικότερα, όλοι συλλογικά. Τώρα όλο αυτό το έκοψε βέβαια η πανδημία, αλλά ελπίζουμε ότι όταν αυτή αποχωρήσει, πρώτο Θεός, θα μπορέσουμε να ξαναβρούμε. Λοιπόν, Καλλιόπη Βαρουδάκη, γεννηθεί στον Πειραιά, να πούμε έτσι δύο πράγματα, ναι, για εσάς, αλλά όχι καταγωγή από Πειραιά, Η μητέρα μου και ο πατέρας μου είναι γεννημένοι στον Πειραιά. Mm-hmm. Αλλά οι γονείς του πατέρα μου, ο ένας ήταν, ο παππούς ήταν από το Καστελόριζο και η γιαγιά ήταν από την Κρήτη, από τις Αρχάνες. Σάμα Αρχάνες. Το διευκρινίζω γιατί. Διαφορά. Θέλετε να μας πείτε έτσι τις σπουδές σας, πώς αρχίσατε, ναι, και ασχολιόσασταν έτσι με τα... Γιατί βλέπω έχετε πάρα πολλά πράγματα να μας πείτε και θα είναι αμαρτία να μην τα πούμε όλα. Είναι, βλέπω εδώ κάνατε και στην Αλεξάνδρεια, βλέπω εδώ πολλά πράγματα είναι που έχετε κάνει. Ναι. Για να τα πάμε με τη σειρά, ναι, έτσι. Να πάμε να λίγο με τη σειρά, να, ναι, μην ξεχάσω κάτι. Οι σπουδές μου είναι οικονομικά στο Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οικονομικό τμήμα έχω βγάλει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ξέρω αγγλικά, γαλλικά. Μετά μπήκα στη δουλειά. Άρχισα με την εργασία μου. Ήμουνα προσταμένη λογιστηρίου στην αρχή και μετά διευθύντρια σε ασφαλιστικό οργανισμό. Κάποια στιγμή αποχώρησα από εκεί και έριξα όλη μου τη δύναμη και τη δυνατότητα στα πολιτιστικά. Σ' άρεσε από μικρή, συγγνώμη για τον Νικό, πιάνω τον Νικό. Σ' άρεσε από μικρή, το είχες, πήγαινες, χόρευες, δηλαδή το είχες, σ' άρεσε, έτσι, ναι, παιδάκι και... Έτυχε το δημοτικό να το βγάλω σε ιδιωτικό σχολείο από τον νηπιαγωγείο. Μετά γυμνάσιο και λύκειο πήγα σε δημόσιο. Αλλά εκεί σε αυτό το σχολείο είχαμε χοροδιδάσκαλο και μας μάθαινε όλα τα είδη χορού. Έτσι σας έβαλε το σποράκι που λέμε, ναι, το ακριβώς τρυπάκι. Μετά βέβαια προσανατολίστηκα εγώ περισσότερο στα παραδοσιακά, με μελέτες και τα λοιπά, αλλά όμως δεν άφησα και τα άλλα είδη χορών και στα Λάτιν και στο Φλαμέγκο 7 χρόνια έκανα και είχα πάρα πολλά. Οπότε
Άλλωστε στιγμή... ο χώρος είναι και ψυχοθεραπεία, είναι και γυμναστική, είναι όλα. Είναι κοινωνικοποίηση, πάνω απ' όλα. Ναι, και αυτό, γιατί κακά τα ψέματα, εγώ έχω πολλές φίλες μου που είναι χωρισμένες ή είναι απομονωμένες, είναι ντροπαλές. Και πήγαμε και γραφτήκαν εξάγω σε συλλόγους, έτσι για να κάνουν γνωριμίες, για να... Όντως είναι αυτό. Όχι, είναι, το λέω δηλαδή... Και, και γίνεσαι και κάνεις και φιλίες ωραίες, δημιουργείς και ωραίες φιλίες. Δηλαδή αν γνωρίσεις ανθρώπους... Έχω εγώ μια φίλη μου που ήταν εδώ σε ένα πολιτιστικό στην Νέα Σμύρνη και με αυτές τις κοπέλες που ξεκίνησε φιλία τώρα κάνουν 15-20 χρόνια παρέα που πηγαίνανε απλά μια φορά τη βδομάδα σε ένα... και αναπτύξανε φιλία. Κρατιούνται φιλίες ετών. Δηλαδή και εγώ έχω τώρα μια, δύο-τρεις... κυρίες που είμαστε μαζί ακόμη, εδώ και 25 χρόνια. Και άλλες βέβαια, το παλιά. Ναι. Εντάξει. Και όλο αυτό μας δίνει η ζωή. Έτσι. Από όποια πλευρά και αν το... Μα είναι ωραίο να προσφέρουμε και για αυτό το πολιτιστικό είναι προσφορά. Και εκτός ότι γινόμαστε εμείς καλά με το να χορέψουμε, ειδικά... Πώς, αλήθεια, για πάμε, ναι, αυτό, δίνουμε τη χαρά στους άλλους. Εσύ λοιπόν ξεκίνησες για τη δική σου ευχαρίστηση, για τη δική σου ευεξία, για τη δική σου ικανοποίηση. Πώς σου γεννήθηκε εκεί, πες κάτσε να το δω, δηλαδή σε κούρασε ο τρόπος που δούλευες, γιατί κοίταξε να δεις, όπως εγώ δουλεύω τόσο ένα δικηγόρο και μέχρι τις 6 ώρα έχω πίεση και έχω άγχος και μπορεί να κλαίω, να κάνω, να ταράζομαι, δηλαδή τη δουλειά μου είναι φοβερή. Έτσι νομίζω ότι είναι και ασφαλιστής όμως. Όλες οι δουλειές αυτές οι δουλειές είναι όλες έτσι. Την πίεση τους. Δεν μπράβο. Είναι, άμα θέλεις να είσαι καλός. Ναι, αυτό λέμε. Όταν θες να είσαι καλό, μα εγώ γι' αυτό τα πάθαινα. Αν ήμουν ανέστητη και ήμουν ζεν, θα ήμουν σαν όπως κάποιες συναδέλφισες που δεν του. Ζεν. Μα τι πίνετε, λέω, και δεν μου δίνετε και πέρα να είμαι κι εγώ ζεν. Όχι. Άμα θέλεις να ασχοληθείς σωστά, δημιουργεί και άγχος. Μπράβο αυτό. Και πώς σου ήρθε έτσι και λες τα παρατάω όλα, δεν τα παρατάω, πώς έγινε όλα. Και είπαμε πάμε. Απλά μεγάλωσε η κόρη μου, πήγε πανεπιστήμιο και τα λοιπά, οπότε... Φύγαν οι πολλές υποχρεώσεις. Ναι, φύγαν οι πολλές υποχρεώσεις και άρχισα πια και γύριζα προς κάτι άλλο που θα μπορούσα να προσφέρω και εκεί κάτι. Δεν πήγα δηλαδή... Μόνο και μόνο για την διασκέδαση και την... Για τη δική σου ευεξία, ήθελες και κάτι να προσφέρεις. Ναι, ό,τι μπορώ. Ευτυχώς με ακολούθησε και ο άντρας μου. Δηλαδή δεν είχαμε αντιρρήσεις μεταξύ μας. Και έτσι, και μέχρι τώρα, ακόμη με βοηθάει. Οπότε έχουμε και οι δύο μας να ασχολούμαστε με το ίδιο πράγμα. Η κόρη μας εντάξει έβγαλε το πανεπιστήμιο, καθηγήτρια φιλόλογος, διορισμένη. Τη χαίρεστε. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε δεν έχουμε ας πούμε κάποια έννοια από εκεί σε συνεχούς παρακολούθηση. Και αφιερωθήκαμε σε αυτό. Γύρω στο 2000 που έτσι άρχισα μια μεγαλύτερη επικοινωνία με το θέατρο της Δώρα Στράτου, γνωρίστηκα και με το... Να ρωτήσω, εσύ ήξερες απλά να χορεύεις ή είχες πάρει και κάποια χαρτιά μικρή σαν χοροδιδάσκαλος, σαν δάσκαλος χορού ή μετά το ξεκίνησες αυτό. Μετά. Μετά με την κυρία Δώρα Στράτου, από εκεί δηλαδή. Από εκεί. Βέβαια όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα χορεύεις, το χορό, ούτε στα... Ρε παιδί μου, πώς είναι τα παιδιά τώρα στο σύλλογο που τα καμαρώνω, ναι. Εγώ έχω χορευτές μέσα στο σύλλογο που είναι πρωτοχορευτές. Τα παιδιά δεν είναι δάσκαλοι χορού, αλλά χορεύουν άπιαστα. Δηλαδή... Ακριβώς. Σε σχολές χορού πηγαίναμε. Και σε σύλλογο. Όχι μόνο σε. Και σε σχολές χορού. Γιατί ορισμένα είδη δεν. Δεν τα μαθαίνεις, όχι. Δεν υπάρχουν στους. Η μεγαλύτερη έτσι επαφή και ενασχόληση άρχισε από το θέατρο, όπου γνωρίστηκα και με τον πρόεδρο του θεάτρου. Κάποια στιγμή μου πρότεινε να αναλάβω και το τμήμα Πειραιά του Διεθνούς Χορού.
Οπότε από εκεί άρχισα πλέον και έμπαινα πιο συστηματικά μέσα στο θέμα του χορού. Άρα το όνειρό σου είχε αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα, ναι, να αποκτάει ύλη, να γίνεται, ναι, υλικό. Ναι, ναι, ναι. Και πόσο ωραίο τώρα αυτό, γιατί είχες και τη θέληση για αυτό που ήθελες. Είναι ωραίο αυτό. Μπορώ, ναι, να πω ότι είναι ζηλευτό, γιατί έξεσαι να κάνεις αυτό που ονειρευόσουνα. Αυτό που μου άρεσε. Μπράβο. Πραγματικότητα. Όχι πλέον σαν επάγγελμα, αλλά σαν μια πολύ ωραία ενασχόληση που με απορροφούσε πάρα πολύ. Και που μετά μπορεί να έγινε και επάγγελμα. Όχι, επάγγελμα δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Είδα έτσι που βλέπω ότι ασχολείσαι συνέχεια, κάνεις... Να τώρα, ας πούμε, με την καραντίνα, δεν έμεινες άπραγη. Όχι. Μαζί με ορισμένους ανθρώπους από άδα μας, από Παπυράτσου, βρισκόμασταν διαδικτυακά και κάναμε ορισμένα πράγματα. Και για χορό, αλλά και για επικοινωνία, για, και για επικοινωνία και για θέατρο. Γιατί οι δικές μας οι παραστάσεις, γιατί από ένα σημείο και μετά αρχίσαν και γινόντουσαν παραστάσεις και μεγάλες. Δεν βγαίναμε ποτέ από το 2008. Δεν βγαίναμε ποτέ να κάνουμε μία παράσταση χορευτική και να λέμε τώρα θα βγει η τάδε σχολή χορού και θα χορέψει αυτό. Τώρα θα βγει ο τάδε σύλλογος και θα χορέψει. Δεν το έκανα. Δεν μου άρεσε. Και έτσι πάντοτε έβαζα μια ιστορία κάτω, ένα χαλί κάτω, μια ιστορία, και πάνω σε αυτή την ιστορία χορεύαν τα παιδιά. Γίνανε σχετικά χορευτικά. Ωραίο όμως αυτό. Ναι. Και έτσι είναι σαν ένα σκετσάκι, ας πούμε. Δεν είναι ένα σκετσάκι, ήταν μεγάλα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Δύο ώρες, δύο μισή, ναι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνατε, γιατί να είναι πιο ωραίο να πηγαίνει μια συνέχεια. Ναι. Δηλαδή, έχω με φτιάξει... Το πρώτο που έγινε ήταν για την παλιά Αθήνα. Μετά κάναμε το χορεύοντας τον Πειραιά διαμέσου των αιώνων. Μια φορά και έτσι περνάνε όλα τα τραγούδια και γίνεται, ναι, ναι, μια ανασκόπηση, ξέρω εγώ, από παλιά. Ναι, και τσουκουτσουκου, πολύ ωραίο. Και με γεγονότα. Και με γεγονότα. Της κάθε εποχής. Εποχής, ναι. Ήταν τα παραμύθια. Μια φορά και ένα καιρό. Βρε κάτι εδώ πέρα έτσι που πάτησα. Έχετε κάνει τόσα πολλά. Το μικρό μου Καστελόριζο. Το μικρό μου Καστελόριζο. Θεατρομουσικοχορευτική παράσταση. Το μικρό μου Καστελόριζο. Δράσεις. Κάνατε πολλά, γιατί βλέπω εδώ πέρα δράσεις. Ναι, ήταν ο γύρος του κόσμου χορεύοντας. Πέρσες Εσχύλος, Κυριακή 21 Νοεμβρίου. Αυτό είναι η ενασχόληση του τμήματός μας με την ομάδα μελέτης αρχαίας όρχης του Θεάτρου Δωραστράτου. Δηλαδή έχουμε από το 2010 το τμήμα μας, το τμήμα Πειραιά του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, υποστηρίζει όλες τις εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, παραστάσεις της ομάδας αυτής. Και όχι μόνο τις υποστηρίζει θεωρητικά, να πούμε υποστηρίζουμε, αλλά μετέχουμε και σε αυτήν. Και μετέχω και εγώ ενεργά. Ωραία. Και σαν θέατρο και σαν χορός. Και όλες αυτές οι παραστάσεις μας. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου. Όταν, εντάξει, γιατί τώρα και εγώ λίγο έχω απομακρυνθεί από το σύλλογο λόγω ότι έχω δουλειές, αλλά πιο παλιά, το 2010, το 2009, έχει τύχει και είχα έρθει στη Δωραστράτου και έχω δει. Μπορώ να πω ότι είχαμε ξεσηκώσει και από εκεί πράγματα και έτσι φτιάξαμε κι εμείς μια θεατρική αυτή, αλλά δεν κάναμε τίποτα, κάναμε μόνο το δύο παραστάσεις ανεβάσαμε. Τώρα προσπαθώ πάλι να οργανώσω για όχι, να κάνουμε... πάρα πολλές παραστάσεις και με διαφορετικά θέματα κάθε φορά. Μα έτσι πρέπει. Δεν επαναλαμβάνουμε έτσι πρέπει. Ποτέ. Το μόνο που επαναλαμβάνουμε, τώρα το έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ, έχουμε εμπλουτίσει πάρα πολύ και το θεωρούμε απαραίτητο να γίνει αυτό, είναι για το Καστελόριζο, για το Καστελόριζο αυτή την παράσταση, όπου αρχίζουμε... από την εποχή που πρώτο κατοικήθηκε το νησί και ποιοι ήταν αυτοί που το κατοικήσανε και όλη και την πήγε. Ιστορία από εκεί και μετά, αλλά ενδιάμεσα βγάζουμε τραγούδια, βγάζουμε έθιμα, βγάζουμε σκετσάκια σχετικά, ούτως ώστε να μην βαριέται ο θεατής που μια ομιλία
Ναι, όχι, είναι ένα βγαίνει. Το νησί αυτό βρίσκεται εκεί και κατοικήθηκε από αυτούς. Γίνεται, ναι, γίνεται μια πλοκή, μπράβο, να είναι ναι. Μέσα σε μια πλοκή και να μαθαίνει ο κόσμος μέσα από μια πλοκή. Και να μαθαίνει και τα τραγούδια και τη μουσική και την παράδοσή τους. Και την παράδοση και την ιστορία του και τους αγώνες του. Και ποιοι ίσως το βοηθήσανε. Παραδείγματος χάρη, αυτή την τελευταία, ναι, δύο φορές έχει παρουσιαστεί αυτό. Πρώτη φορά παρουσιάστηκε φέτος την Κρήτη στη Σιτία στις 12 Αυγούστου και τη δεύτερη φορά στις 26 Σεπτεμβρίου στο Θεάκιο Θέατρο. Έχουμε βάλει και την εμπλοκή μιας ομάδας Κρητών που είχε πάει και βοήθησε σε μια εξέγερση που είχαν κάνει και τα λοιπά. Οπότε και μαθαίνει και άλλα πράγματα ο κόσμος, τα οποία δεν είναι αδύνατο να τα μάθει αν... Βέβαια, άμα καθίσει να διαβάσει, τα μαθαίνει. Αλλά τώρα αυτό έτσι είναι πιο ωραίο. Έτσι, ας πούμε, και με τις ειδήσεις και τα αυτά. Δεν παίρνουμε τέτοιες πληροφορίες. Και τώρα δυστυχώς τόσο έτσι. Λίγο η ΕΡΤΕ να πάει να κάνει κάποια πράγματα έτσι, λίγο πιο ποιοτικά. Κατά τα άλλα, δεν έχει η τηλεόρασή μας ποιότητα. Και καλό. Είναι ωραία, τελευταία. Μερικά, όχι, ΕΡΤΕ ένα, έχει κάνει ωραία. Ο Σασμός τώρα, κα ωραίο είναι το αφήγημα αυτό. Εντάξει, ωραίο είναι. Σαν διήγημα είναι ωραίο. Σαν διήγημα είναι ωραίο, ναι. Εντάξει, τώρα επειδή πρέπει να το τραβήξουν, καμιά φορά κάνουν και... Ναι, υπερβολές είναι που... Εντάξει, υπάρχει. Προδίδουν καμιά φορά υπερβολές. Αυτό. Αλλά μ' αρέσαν αυτά τα τρία που σκηνοθέτησε ο Μανουσάκης στην κρατική τηλεόραση, αυτά τα μυθιστορήματα. Ναι, το ένα καλύτερο από το άλλο και γι' αυτό τα παίξανε και επανάληψη. Πραγματικά ήταν... Και εγώ και το έλεγα και στην καραντίνα το έλεγα αυτό, ότι εγώ που όταν έμεινα καραντίνα 8 μήνες έβλεπα μόνο Βουλή των Ελλήνων και κρατικά κανάλια. Δεν έβλεπα κάτι άλλο, μόνο αυτά μου αρέσανε. Γιατί σε αυτά έβλεπα, στη Βουλή ας πούμε είδα πολύ ωραίες συνεντεύξεις, πολύ ωραία ντοκιμαντέρ. Ναι. Η Βουλή έχει πολύ ωραία πράγματα που δεν βλέπουμε. Έχει ντοκιμαντέρ, δηλαδή χτες το βράδυ πέτυχα για το βραζιλιάνικο καφέ. Ναι. Ωραίο όμως ήταν, μαθαίνεις 10 πράγματα. Είναι πιο ωραία τα κανάλια αυτά. Έχουν πιο ποιοτικές. Και ενώ θα έπρεπε μέσα στην καραντίνα που ο κόσμος δεν μπορούσε να πάει θέατρο. Να δει, μπράβο. Δεν μπορούσε να... Έπρεπε κάπως και αυτό που κάνατε εσείς. Ήταν πολύ ωραία πρωτοβουλία το να κάνετε διαδικτυακά μαθήματα και να υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Είναι σαν να μην σταματάς, όπως δεν σταμάτησε το σχολείο. Μπορεί να μην είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο, αλλά οπωσδήποτε δεν διακόπηκε κατά βάση η επικοινωνία. Ο και η επικοινωνία. Μπράβο. Από εκεί και πέρα ήταν μια βάση για μια δουλειά, όπως παραδείγματος χάρη. Όλο τον περσινό χειμώνα δουλεύαμε διαδικτυακά την παράσταση που κάναμε τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου. Με το που τέλειωσε η καραντίνα. Ναι. Είχαμε παραμύθια, ελληνικά παραμύθια. Είχα επιλέξει 7 ελληνικά παραμύθια, τα είχαμε θεατροποιήσει. Είχα βάλει και στο κάθε ένα... Χορευτικό. Το ανάλογο χορευτικό. Ήταν δηλαδή, ήταν πολύ ωραία. Ήταν και διαφορετικά. Άλλο ήταν πολύ παραμύθι. Άλλο ήταν, δεν ήταν καταρχή παραμύθια παιδικά. Έτσι. Όπως λέμε χιονάτι. Όχι. Όλα ελληνικά. Και αφορούσαν διάφορες περιοχές της πατρίδας μας. Και έτσι, ναι. Είχα πάρει ένα αστιακό, είχα πάρει ένα από τα Τρίκαλα, είχα πάρει ένα... Ιστορίες δηλαδή, λαογραφικές ιστορίες από τα μέρη που έχουν μείνει, έχουν πάρει τη μορφή παραμυθιού. Παραμυθιού, ναι, έτσι. Βέβαια... Δηλαδή είναι ιστοριούλες που έχουν βγει στους τόπους, αυτό μου λες τώρα, και έχουν γίνει παραμυθάκι. Και το λέγαμε σε κάθε τόπο σαν παραμύθι. Σαν παραμύθι. Και βέβαια χρησιμοποιώντας όχι μόνο παραδοσιακούς χώρους, ναι, και Λάτιν και Μοντέρνο και
Όλα τα ίδια. Είναι ωραίο αυτό όμως να παντρεύεις το, με την παράδοση, με το μοντέρνο και με το... Το κάνετε αυτό μέσα από τις... Αυτό βλέπω, τα παντρεύετε αυτά, δεν λες ότι... Με σεβασμό πάντοτε. Εντάξει, για ναι, δεν είπαμε να το αγλοιώσουμε, να τα... Ναι. Έτσι. Εντάξει, ναι. Αλλά εννοώ τώρα ότι σε ένα παραμύθι, ας πούμε, αν έχει μέσα και το Latin και το... Θα το παντρεύεις στην ουσία, είναι σαν να παντρεύεται. Εγώ έχω δει, επειδή ήμουν τυχερή και μου έκανε ποδαρικό όθωνα σοπικάκης, ο Λιράρης του Σαρμού. Αυτό το παιδί, η κοπέλα του, είναι Αρμένισσα. Και μου δείξανε δουλειές που έχουν κάνει μαζί, πως έχουν παντρέψει κριτική λύρα με την αρμενική λύρα, δηλαδή με αρμενικά. Και τι ωραία που παντρεύονται. Και γενικά οι μουσικοί κάνουν ωραίες παντριές. Και έχω δει τώρα τελευταία. Το βλέπω αυτό, ότι δεν φοβάται, δεν φοβούνται οι μουσικοί να το τολμήσουν αυτό. Και εγώ είμαι υπέρ σε αυτό. Πρέπει να είναι κάπως συντηρητική σε αυτό που κάνουν, να μην γίνουν πέρα, αλλά βγαίνει κάτι ωραίο. Εμείς είχα δει στη Μάχη της Κρήτης, είχαμε παντρέψει το Λάτικ με το Πεντοζάλ. Και ήταν η κοπέλα που χόρευε, δεν ξέρω αν ήσασταν σε εκείνη την παράσταση στη Μάχη της Κρήτης. Και χόρευε η κοπέλα έτσι και σταμάταγε η κοπέλα, ξεκινάγαν τα παιδιά το Πεντοζάλ. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ναι, ναι, πάρα πολύ ναι, ωραία. Ναι, ναι. Ξέρετε τι ωραία που είχε παντρευτεί, ήταν πολύ όμορφο. Ναι, ναι. Γιατί οι ρυθμοί είναι ίδιες. Είναι ίδιοι. Ναι. Λοιπόν, ο κάθε λαός το χορεύει διαφορετικό άκουσμα. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι εκεί στο θέμα του ακούσματος πρέπει να κάνει προσέγγιση, να μην ξεφεύγει το πράγμα και γίνει. Ναι. Τώρα και πάλι ετοιμάζουμε, πάλι είμαστε διαδικτυακά τώρα, είχαμε αρχίσει και λίγο από κοντά, αφού ήταν... Ναι, αλλά μετά ναι, σταματήσαμε, να δούμε πότε θα κάνουμε. Διαδικτυακά συνεχίζουμε, πλέον αφού είναι τα 100 χρόνια από να κάνουμε κάτι σχετικό με τη Σμύρνη, με τη Μικρά Ασία, ναι, κάτι ναι, τέτοιο, ένα αφιέρωμα ναι, γι' αυτό. Άλλωστε είναι και η χρονιά που του αξίζει τώρα, όλοι έχουν... Πάντοτε πάνω σε μια ιστορία... Εγώ πιστεύω το καλοκαίρι θα ανοίξουμε, έτσι. Δεν θα είμαστε... Και εμείς αυτό ελπίζουμε. Πιστεύω θα ανοίξουμε. Τώρα, για αληθινές ιστορίες, άμα θέλετε να σας δώσω, γιατί είχε έρθει μια κυρία, και θα την αναφέρω, κυρία Ολυμπία Ιωσηφίδου, που μου είχε δώσει, είχε έρθει εδώ και είχε αφηγηθεί πολύ απλή ιστορία, μικρασιάτικη, δύο ιστορίες, άμα θέλετε να σας τις δώσουμε, αληθινές ιστορίες ναι, είναι. Αν θέλετε να σας τις δώσουμε που εσείς να τις κάνετε σε... Είναι και συγκινητική η μία, είναι πάρα πολύ ναι, συγκινητική. Έτσι άμα σας πω λίγο την περίληψη, ναι. Δούμε, γιατί ήδη έχουμε βάλει δηλαδή τώρα ένα μπούσουλα κάτω. Εγώ μπορώ να σας πω έτσι λίγο την περίληψη και άμα ναι, θέλετε ναι, το παίρνετε σαν ναι, ιδέα, γιατί είναι συγκινητικό αυτό. Εγώ συγκινήθηκα όταν ναι, μου το λέει. Ναι, είναι όλα. Γιατί και ο άντρας μου μπορεί να γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά μια έχει από εκεί 8 ετών. Η μητέρα του ήταν μικρασιάτικα, καβουλά. Και ο πατέρας του ήταν κριτικό. Δεν το μου σκόθηκε η τρίχα, ρε μαμά του ήταν μετά. Είδες, εκείνος θα έχει πολλά να μας πει. Ναι. Λοιπόν, μου έχει πει σαν παιδάκι, όταν ήρθε εδώ 8 ετών, πήγε Νέα Ιωνία. Ναι, εκεί μείναν περισσότεροι. Είναι η καρδιά, ας πούμε, μια από τις καρδιές της προσφυγικές. Εκεί και... ήταν η πιο, αν το πάμε σαν χρήματα, ξέρω εγώ, η Νέα Σμύρνη είχε τους πλούσιους. Ναι. Ο Περισσός, η Νέα Ιωνία από ναι, εκεί, η Φιλαδέλφια, είχε τους πιο, ναι, πιο φτωχούδες. Και στον Πειραιά, στην Πειραϊκή, ναι, και εκεί έχει. Και μου έλεγε ιστοριούλες, έτσι, οι οποίες ήταν πολύ γλαφυρές και... Yeah. Και μια-δυο από αυτές... Τις χρησιμοποιείτε, έτσι, μπράβο. Μα υπάρχουν πάρα πολλές και υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν ακόμα και τα θυμούνται... Ναι, ναι, ναι. Και τα σταδιγούνται και στα λένε. Και εδώ στην Καλλιθέα είχα συναντήσει, εγώ μια φορά που κάνα ένα project για τη Σμύρνη, το 2006, στην Καλλιθέα πήγα και βρήκαμε, μου συστήσανε και πήγα και βρήκα εκεί στα προσφυγικά ναι, ναι, που είναι και πόντι εκεί πέρα, ναι, ήτανε, ναι, ναι, όλη αυτή η μετανάστες είχε και πήρα έτσι 2-3 ιστορίες αληθινές. Αυτό είναι ωραίο που κάνετε. Και με το σύλλογο εδώ των κριτών της Νέας Μύρνης,
συνεργαστή. Ναι. Τον κύριο Τζούμο εκεί. Τον κύριο Τζούμο, τον κύριο Παραθωράκη. Ναι. Μα τώρα λέμε να κάνουμε πάλι μια θεατρική παράσταση, αλλά δεν ξέρω πώς να τα οργανώσω, που όλα τα άτομα που βρίσκω, κάτι γίνεται και φεύγουν. Να σας πω... Είναι δύσκολες οι εποχές. Όχι μωρέ, ξέρεις τι γίνεται. Δεν υπάρχει το αίσθημα του εθελοντισμού. Ότι έχει κλειστεί ο κόσμος πλέον, εν τω μεταξύ, όταν απευθυνθεί σε ένα σκηνοθέτη, σε έναν αυτό, θα σου πει και τι θα πάρω, κατάλαβες τώρα τι εννοώ. Δεν το κάνουν εθελοντικά. Δεν έχει το επάγγελμά του. Τώρα, ναι. Μπορεί να βρίσκουμε τα παιδιά, ξέρω, και να πούμε ότι ναι, θα παίξουν τα παιδιά από το σύλλογο, ξέρω εγώ, αλλά πρέπει να βρω ένα σκηνοθέτη, κάποιον. Ναι, οπωσδήποτε. Και μου είναι λίγο δύσκολο αυτό. Βρήκα δύο, αλλά... εντάξει, βρήκα δύο, αλλά και οι δύο τώρα κάτι... Ο ένας μου βάλε δύο φορές. Εγώ τι παθαίνω τώρα, άμα κλείσω ένα ραντεβού και με στήσει. Σου δίνω άλλη μια ευκαιρία. Ναι. Με ξαναστήσεις. Την τρίτη μετά φοβάμαι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα αυτό έχω πάθει. Αυτό έπαθα δηλαδή. Από την αλήθεια μου, τώρα και να με βλέπουν, αυτή είναι η αλήθεια μου. Και ειδικά για το μικρούλι, δεν θέλω, γιατί είναι παιδί που είναι βραβευμένο και στο εξωτερικό για τα σκηνοθετικά του. Έχει κάνει ταινίες μικρού μήκους. Είναι κριτικός. Mm. Είναι κριτικός, είναι από το Ρέθυμνο. Μάλιστα. Και ήθελε να το κάνει με την ψυχή του, τώρα μου βάλε ένα εμπόδιο. Ελπίζω μετά από δύο εβδομάδες που μου είπε να μην μου βάλει πάλι εμπόδιο, θα είναι η τρίτη και η φαρμακερή. Γιατί το λέγαμε και με τον Γιάννη, να φτιάξουμε μια ωραία παράσταση, ένα παραμύθι. Και εγώ αυτό έλεγα, ένα παραμύθι και να το κάνουμε. Ναι, είχαμε παρουσιάσει τότε. Είχαμε παρουσιάσει ένα δικό μου έργο. Και τη... Το μπράβο, ναι. Ήτανε πολύ... Αυτό είχε γίνει το 18. 18-19. Εκεί πρέπει να είχε γίνει, ναι. Ναι, ήταν όταν είχα φύγει, είχα αποχωρήσει. Εγώ μετά το κάνω, ναι, το θυμάμαι. Είχα έρθει εκεί στην παράσταση, το είχα παρακολουθήσει. Το είχα δει όλη αυτή την αναδρομή που είχε γίνει. Ναι, ναι, ναι. Και χορέψανε τα παιδιά. Ναι. Το είδα. Εκεί ήμουνα. Εγώ ήμουνα στα παρασκήνια. Αυτό το έργο έχει παρουσιαστεί 9 φορές. Και θα παρουσιαζόταν 10η, αλλά μας πρόλαβε η καραντίνα το 20. Είχαμε συνεννοηθεί να πάμε στο Μαρούσι. Θα συνεργαστούμε. Τώρα μου μιλάτε και εμένα μου έρχονται ιδέες τώρα. Και λέω τώρα να πάρω κάποια ιστορία μικρασιάτικη που λέμε τώρα θα το παντρέψουμε έτσι κι εμείς και να παντρέψουμε και λίγο κριτικό και να το κάνουμε και να βοηθήσετε κι εσείς. Κοίταξα, δεις τώρα δεν λέω. Έπαψα να κάνω συνέντευξη τώρα και λίγο. Αρχίζω και γεννάω τώρα. Α, ωραία. Ναι, γιατί τώρα άρχισα και θυμάμαι την παράσταση εκεί πέρα, ναι. Ναι, γιατί έχω κάνει και πολλές... Τι γινόντουσαν σήμερα, κάθε χρόνο. Δεν σου βουλεύει. Αλλά γενικότερα. Παρουσιαζόντουσαν διαλέξεις, ερευνητικές εργασίες και τα λοιπά. Και είχα κάνει έτσι δύο-τρεις και ορισμένες άλλες, ορισμένες από αυτές, μια-δυο από αυτές, κατροποιηθήκαν. Έρευνες. Εντάξει, δεν ξέρεις πότε θα πάλι να τις χρησιμοποιήσεις. Δεν σηκώνουν και να γίνουν κάτι άλλο. Ναι. Πρέπει να διαβλέψεις και τι μπορεί να... Καλά, δεν μπορούμε τα πάντα να τα κάνουμε θέατρο. Ακριβώς. Ή να τα κάνουμε όλα, δεν γίνονται όλα. Όχι. Εντάξει. Σας αρέσει όμως και ασχολείστε και ψάχνετε του κάθε τόπου, ναι. Κάνετε την έρευνά. Ναι, ναι. Όλη η διαδικασία δηλαδή, από την αρχή μέχρι να βρεις το αποτέλεσμα. Και από ό,τι κατάλαβα, αναλαμβάνεις. Από το πρώτο ξεκίνημα
Μέχρι το τέλος και τα οργανώνεις. Εσύ επιλέγεις δηλαδή τους χορευτές, εσύ επιλέγεις τι, όλο το κάνεις. Όχι μόνο τους χορευτές, τα τραγούδια, το τι χορευτεί. Μ' αρέσει αυτό που κάνετε. Ζήλεψατε. Είναι βέβαια κουραστικό, αλλά είναι και ωραίο. Είναι δημιουργικό. Αυτό είναι δημιουργικό. Γεννάς εκείνη την ώρα, φτιάχνεις κάτι ωραίο. Αχ, τι και ωραία. Και όταν το βλέπεις, ας πούμε, είτε. Εκεί είναι για τα αμοιβή. Ένα πολύ ωραίο που είχαμε κάνει το... ο χορός των κυμάτων στη Μαύρη Θάλασσα. Είχαμε όλες τις... Που είναι στη Μαύρη Θάλασσα γύρω, ναι. Είχαμε και χορεύαν όλες, ναι. Αλλά λέγαμε και για τα ναι. Αχ, τι ωραία. Αυτό έχει παρουσιαστεί. Παρά στο Βέκα, στο Δημοτικό. Τι θα κάνουν οι δυο μας για τη Μάγια, γιατί θέλω να κάνω κάτι για τη Μάγια της Κρήτης τώρα. Το Σεπτέμβρη νομίζω, αν όχι Μάιο, νομίζω ότι Σεπτέμβρη φέτος θα είναι τα πράγματα ανοιχτά. Και δεν θα είναι όπως πέρυσι που με το ζόρι κάναμε ιωνικές γιορτές. Και εμείς το είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε Μάιο εκεί, αρχές τώρα, Ιουνίου, το 21. Το 21, ναι. Μέσα στα πλαίσια των ημερών θάλασσα, ας πούμε, διοργανώνει ο Δημήτρια. Αλλά μετά το χωρίσανε. Έπρεπε να γίνουν μέσα σε 10 μέρες. Χωρίσανε τα μισά και είπανε, ξέρετε, καλύτερα ό,τι αφορά θεατρικό να πάει τέλος Σεπτεμβρίου που θα είμαστε ίσως αρκετά. Και γι' αυτό πήγαμε μετά σε Σεπτεμβρίου. Ναι. Δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει. Εντάξει, κοίταξε στο καλοκαίρι, σαν ανοιχτό. Εγώ δεν σου λέω για το Μάιο, γιατί ακόμα φοβόμαστε, δεν ξέρουμε τον καιρό. Αλλά για Σεπτέμβρη, εμείς που κάνουμε εδώ τις ιωνικές στο Άλσος, ανοιχτά είναι, δεν θα έχει φύγει ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή. Εγώ το θέλω να έχει φύγει, αλλά αυτό δεν ξέρω τι θα έχει αποφασίσει. Δεν αντέχω. Μα το θεωρώ και γελίο και κοροϊδία, γιατί κρατάει τα σχολεία ανοιχτά. Και εντωμεταξύ πήγε το εμένα τα νηψάκια μου, πήγε στον υπηαγωγείο, γύρισε, είχε κολλήσει, έπρεπε αυτά να κλείσει. Βρεθήκανε και πολλά, τα οποία όταν ήταν στο σπίτι τους, επειδή δεν κάνανε το τεστ, πήγανε με COVID. Αναγκαστήκαν ότι το κάνανε για να πάνε σχολείο και βρέθηκε εκεί ότι έχουν. Α, ναι, το ότι βγήκανε τόσα κρούσματα είναι γιατί αναγκαστήκανε να κάνουν 3 self-test τη βδομάδα. Εννοείται. Εγώ πολλές φορές λέω το έχω περάσει και δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή όταν διαβάζω τα συμπτώματα, δεν λέω πρέπει να το έχω περάσει κι εγώ. Γιατί είναι τόσο κοινά τα συμπτώματα ενός κρυολογίου. Μπράβο, ναι, δεν ξέρεις. Τώρα έχουμε γίνει και παρανοϊκοί με το που τρέχει λίγο η μύτη μας. Εγώ τώρα το απόγευμα, τώρα είχα και κρυάδες. Ένιωσα, ξέρω εγώ τι είναι και δουλεύω μέσα στο σπίτι μου. Δεν είναι ότι πήγα κάπου να. Και λέω πάρω ένα self-test για καλοκαίρι. Την προηγούμενη πριν 10 μέρες το ίδιο πάλι. Το κάνω από τρέλα, μην τυχόν. Έτσι, μα έτσι. Να και εμείς. Αλλά κάνεις και τότε. Και εγώ και ο άντρας μου και η κόρη μου, γιατί εντάξει, κάτι παίρνει μέσα σε μια τάξη. Κόσμο. Μα και να τα έχεις κάνει τα εμβόλια, πάλι κολλά σε μένα. Ναι, πηγαίνω... απλά το μπορείς να το περάσεις, να μην καταλήξεις. Πηγαίνω νυχτερινό σχολείο και η καθηγήτρια της νοσηλευτικής έμεινε καραντίνα, παρόλο που ήταν εμβολιασμένη, κόλλησε το Δέλτα και έμεινε καραντίνα πόσο καιρό. Δεν ερχόταν σχολείο, δεν το πέρασε ανώδυνα, αλλά δεν ερχόταν σχολείο. Ναι, αυτό είναι, ότι το... δεν σε οδηγεί, ας πούμε, σε άσχημα. Σε αυτό, δεν σε οδηγεί στο θάνατο. Βέβαια τώρα σήμερα στη δουλειά μίλαγα με έναν νοσηλευτή και μου λέει δεν έχω να πληρώσω γιατί είμαι σε αναστολή, είμαι νοσηλευτή σε αναστολή. Του λέω γιατί είστε νοσηλευτή σε αναστολή, δεν έχετε κάνει το εμβόλιο. Μου λέει δικαίωμά μου, εσύ δεν ξέρεις μου λέει τι βλέπω, μου λέει εγώ στην εντατική. Του λέω κύριε δεν με νοιάζει αν κάνατε ή δεν κάνατε, αλλά εντάξει ξέρω εγώ εσείς είσαστε. Ναι μου λέει δεν ξέρεις μου λέει τι βλέπω και σου εύχομαι μου λέει και εσύ που το έκανες, ό,τι σου ήρθε δηλαδή και καλά θα πεθάνω. Ναι, του λέω τι θα μεταλλαχτώ σε ρομπότ. Εντάξει τώρα και κάποια πράγματα που ακούω είναι τρελά, έτσι. Τρελά. Κάνουμε στο άλλο άκρος. Κατά βάση εγώ σκέφτομαι. Λέω αυτή. Δεν είναι δικαίωμα. Μέχρι ενός σημείου να το δεχτώ γιατί εγώ το δικαίωμα το βλέπω. Τέλος πάντων να το δεχτώ μέχρι.
τον άλλον, τον άνθρωπο, τον νοσηλευτή, τον γιατρό, που αυτά τα δύο χρόνια έχει φτύσει αίμα μέσα. Δεν τον σέβεσαι. Δεν τον σκέφτεται, δεν τον σεβαστεί. Να τον σκεφτεί απλά. Να τον σκεφτεί. Είχα φίλο γιατρό, ο οποίος έπρεπε να... Δεν τον αφήνανε. Τον κρατήσανε σχεδόν ένα χρόνο. Γιατί δεν είχαν γιατρούς. Γιατί ήταν καλός και δεν τον αφήνανε. Λοιπόν, αυτός ήταν σε νοσοκομείο. Ναι, αλλά να σας πω κάτι τώρα, τα βλέπεις νοσηλευτές να σου λένε, μου λέει αυτός, εγώ ξέρω, μου λέει, γιατί είμαι 25 χρόνια στην εντατική και ξέρω. Και αν έβλεπες τώρα μια κοπέλα που χαροκοπαλεύει, που κάνει το εμβόλιο, του λέω σήμερα, του λέω, διάβασα στις ειδήσεις ότι είναι αθυποβολή τα... οι παρενέργειες από το εμβόλιο είναι αθυποβολή. Όντως, το διάβασα σήμερα. Ότι όταν κάνω εγώ το εμβόλιο, μόνιμο, αθυποβάλλομαι και λέγω, με έχω πειρατό, έχω ζαλάδες, έχω τον, έχω το άλλο. Και έγινε μια έρευνα, λέει, σε ένα Αμερικάνικο πανεπιστήμιο, σήμερα το διάβαζα το πρωί, που λέει ότι είναι, οι παρενέργειες από το εμβόλιο είναι αντιποβολή. Το πιστεύω κι εγώ αυτό. Γιατί εγώ δεν έπαθα τίποτα. Δηλαδή, είτε το έκανα, είτε δεν το έκανα. Ίσως επειδή το είχα τελείως, δεν το είχα καθόλου στη σκέψη μου. Ναι. Έκανα και χαβαλέ στα κορίτσια, ξέρω, και σε κάτι φίλοι μου. Σε λέγα, εγώ είχα ορμές, παιδιά, σε παρενέργεια, δεν ξέρω τι λέτε. Είδα όμως την τηλεόραση ότι και με τα Viagra, λέει, πήγαν ένα θεραπεύς. Και λέω, άρα μπορεί να έχει μία... εντάξει, το γελοποιώ, το... Όχι ότι δεν φοβήθηκα στην αρχή, γιατί και εγώ με πιστεύω στο Χριστούλη μου και εγώ φοβάμαι μην είναι ο Αντίχριστος και εγώ φοβάμαι μην θέλουν να με κάνουν ρομπότ να δεχτώ τον Αντίχριστο. Νομίζω ότι υπάρχουν τόσα πολλά άλλα πράγματα που μπορούν να... Με τα κινητά, με τις κάρτες, τις πιστωτικές, τις χρεωστικές, με όλα αυτά. Είναι κάπου... πρέπει να... Όχι, ξέρεις τι σου λένε, ότι όσο, όταν κάνεις και το 7ο θα σου αλλάξει η βούληση. Επειδή αλλάζει το DNA σου, θα πάψεις να είσαι η Πόπη που αγαπάς το χορό. Και θα αρχίσεις να γίνεσαι πιο αδιάφορη. Ρε παιδί μου, θα γίνεσαι πιο αδιάφορη, δεν θα σ' αρέσει ο χώρος. Αυτό σου λέει ότι θα μας αλλάξει το DNA. Τώρα εγώ απ' την άλλη, λέω, Χριστούλη μου, εγώ εσένα αγαπώ, εσένα προσκυνώ, αν θέλω και έτσι να μ' αλλάξει το DNA, κάνε εσύ τα κουμάντα σου να μην αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, εκεί είναι η εμπιστοσύνη μου στο Θεό, μετά και το βάζω στο Θεό, καταλάβετε. Λέω, Θεέ μου, εσύ είσαι, εσύ με προστατεύεις. Όπως και ο ανεμβολίαστος, γιατί το έχω ακούσει μέσα στην εκκλησία αυτό πάλι. Του λέει, εγώ πιστεύω στο Θεό και δεν φοβάμαι και δεν θα πάθω τίποτα, γιατί θα με προστατέψει ο Θεός. Τους λέω και εγώ απάντηση ότι και εγώ, επειδή αγαπάω το Θεό και πιστεύω στο Θεό, ξέρω ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να μου βάλουν δηλητήριο, δεν μπορούν να μου κάνουν κακό, δεν μπορεί. Ο Θεός μας έχει δώσει ένα μυαλό να το χρησιμοποιούμε σωστά. Ο καθένας άνομα νομίζει ότι θα χρησιμοποιούμε. Καλό είναι να τα ψάχνουμε τα πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ. Να τα ψάχνουμε, ναι, αλλά όχι να παρασυρώμαστε. Όχι, να, ρε παιδί μου, να βάζουμε τη λογική. Εγώ γι' αυτό λέγω με καλλιδοσκόπιο. Γιατί εγώ όταν έσκασε η πανδημία και πάνε για τα εμβόλια, πίστεψέ με, τελευταία τώρα το έκανα το εμβόλιο εγώ. Το καλοκαίρι, τον Ιούλιο το έκανα. Άργησα δηλαδή, δεν πήγαμε τη μία να το κάνω. Η αδερφή μου, ας πούμε, το είχε κάνει από Ιανουάριο, το είχε κάνει το 20, το 21. Εγώ δεν το φοβόμουν. Αλλά το ψάξα από εδώ, το ψάξα από εκεί, ρώτησα επιστήμονες, ρώτησα γιατρούς. Δηλαδή πήρα από όλες. Ρώτησα παπάδες, είδα ότι δεν είναι δογματικό, είδα ότι δεν υφίσταται να... Και λέω, εντάξει, αφού δεν είναι έτσι, έκανα και την προσευχούλα μου και λέω, Θεούλη μου, σε ξέρεις. Όπως όλα τα δύσκολα. Μπράβο, ναι. Δηλαδή, αν θα πήγαινα να κάνω... που πήγα να κάνω μια εξέταση και μου βάλανε ένα μπλε φάρμακο. Ξέρεις τι είναι. Τι είναι αυτό το σκιαγραφικό, αυτό το πράγμα. Δεν είναι και αυτό, και εκεί έκανα την προσευχή μου, γιατί λέω, τι είναι αυτό που μου βάζουν. Τα πάντα είναι. Λοιπόν, όπως έκανα λοιπόν την προσευχή μου για να μου βάλουν το σκιαγραφικό, έκανα και γι' αυτό. Τελείωσε. Και λέω, μετά πάει, αλλά μακάρι να φύγει, γιατί καλά, αλλάζει και η διασκέδαση. Μας έχει επηρεάσει... Εγώ νομίζω δηλαδή ότι είναι και μια κομπίνα,
ή το έχουν αφήσει και έχει τραβήξει τόσο πολύ, γιατί έχει αλλάξει η διασκέδαση. Και ένα που το άκουγα και μ' άρεσε, που το άκουσα από την Καρουσά και την τραγουδίστρια, που έλεγε ότι εμένα δεν μ' αρέσει που τώρα η... δεν θα πω το όνομα, τραγουδάει στο Παλάς, θεατρική σκηνή. Και πάμε εμείς τώρα να δούμε, δεν βλέπουμε, δεν πάμε σε μαγαζί μπουζούκια, πάμε θεατρική σκηνή να δούμε την τάδε φίρμα. Δεν θα μην πω το όνομα γιατί τη συμπαθώ. Πάνε να αλλάξουν, να κάνουν τη διασκέδαση σαν την Αμερική. Δηλαδή θεατρική σκηνή, συναυλίες. Να μην έχουμε το κουτουκάκι μας, γιατί να τα αυτά τα... τα... Να μην έχουμε αυτό... το... Βέβαια εμείς ο Έλληνας θα πάμε στα σπίτια. Αφορά εμένα, αφορά την Ελλάδα. Κάτι άλλο αφορά την Ιταλία, κάτι άλλο αφορά την Αμερική. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ μια παγκόσμια συνομιλία για να επηρεάσει οι ιδιομορφίες της κάθε χώρας. Δεν μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε ότι έχουν μία γραμμή. Είναι μία γραμμή. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία γραμμή. Εγώ είμαι υπέρ που οι Βρετάνοι φύγαν από... Δηλαδή μία γραμμή. Ποια είναι αυτή μία γραμμή? Να υπάρχει ο ένας αρχηγός. Να γίνουμε χωρίς σύνορα, να γίνουμε μία χώρα. Ο οικουμουνισμός που τέλος πάντων που λένε. Ναι, αυτό νομίζω ότι πάει να γίνει. Λοιπόν, όταν εγώ σου στερήσω εσένα, ναι, και αρχίζω σιγά σιγά και σου στερώ πολιτισμό, σου στερώ τη διασκέδασή σου, σου στερώ, γιατί κακά τα ψέματα... Έβλεπα που έβαλε ένας ένα βιντεάκι και έλεγε στα παιδάκια τι είναι τα Χριστούγεννα και λέγανε που παντρεύεται ο Χριστός με την Παναγία ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρανε τα παιδιά. Και αν ρωτήσεις παιδιά τι είναι η 28η Οκτωβρίου, ενώ άμα πας και ρωτήσεις, το έχω πει, αν πας και ρωτήσεις τα παιδιά που χορεύουνε τα πολιτιστικά, ξέρουνε ποια είναι η μάχη της Κρήτης, πότε έγινε στην Αρκαδία, μαθαίνουν από εκεί. Λοιπόν, άρα εγώ τι θα κάνω για να σου σταματήσω, αφού βλέπω ότι παρόλο που κόβω από τα σχολεία, εσύ βρίσκεις τρόπους και διδάσκεις και περνάς την ιστορία σου, θα στην κόψω και αυτή να είναι. Σου κλείνω τις σχολές, σου κλείνω τα πολιτιστικά, σου κλείνω τους χορούς, σου κλείνω τη μουσική σου, σου τα κλείνω όλα. Νομίζω, γιατί σας είπα, εγώ εμείς τουλάχιστον συνεχίσαμε. Μα έτσι και πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα και αυτό. Και με την ομάδα του αρχαίου χορού. Συνέχεια. Όλο αυτό το χώρο και διεθνή συνέντευξη. Έτσι, ναι. Εδώ. Στον κόσμο και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό που λέτε τώρα, να και ένα παλικάρι πάλι έφυγε το 19 ο Χριστοδούλου Δημήτρης και πήγε στο Λονδίνο. Εκεί δουλεύει στη Matrix, έπιασε τέλος πάντων, και από εκεί βρήκε τον τρόπο πώς μπορεί εκείνος να φέρει τους σκηνοθέτες, τους Έλληνες στο Λονδίνο, τους συγγραφείς, τους ποιητές. Και μέσα σε 18 μήνες έχει προωθήσει, μου έλεγε την άλλη φορά εδώ σε συνέντευξη που κάναμε στο Skype, 200 ονόματα ελληνικά προς τα έξω. Σήμερα έβλεπα όλο ο Πτεματζάς, ο ζωγράφος, βραβεύτηκε στο Μεξικό. Ένας ποιητής πάλι, τον ξεχνάω τώρα το όνομά του και έχει έρθει και εδώ καλεσμένος, ένα τραγούδι του βραβεύτηκε και μεταφράστηκε στα αράβικα. Δηλαδή βλέπεις ότι η καραντινούλα κάποιους τους έκανε και κάνανε πράγματα και βγήκανε ναι. Και δουλίτσες προς τα έξω. Εγώ πιστεύω ότι ούτε το ένα πρέπει να ισχύσει από εδώ και πέρα αποκλείοντας το άλλο. Δηλαδή βρήκαμε προτερήματα και στην καραντίνα. Ναι, και στην καραντίνα και με τις τηλεσυναντήσεις μας και αυτές. Και το διαζώσεις χρειάζεται. Όποια επικοινωνία μπορούμε να εφεύρουμε, πρέπει να την ακολουθούμε. Να τσεκμεταλλευόμαστε όλες τις επικοινωνίες. Όλες, αυτό όλες, συμφωνώ όλες. Και εγώ. Και το, δηλαδή, αλλά πάνε μέτρον άριστον, όλα με μέτρο. Όλα με μέτρο. Μην ξεφεύγουμε κιόλα. Εντάξει, ναι, όχι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να τα χρησιμοποιούμε, αλλά με μέτρο πάντα. Με μέτρο και με μεγάλη προσοχή. Σε όλα, ναι. Γιατί γίνονται και τα βλέπουμε και τα διάφορα. Επιλέγοντας. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα όμως. Πάρα πολύ. Τι ήθελα να πω τώρα.
Εσείς τώρα ετοιμάζετε αυτό που μου είπατε, ετοιμάζετε και κάτι άλλο? Ετοιμάζουμε αυτό για την καταστροφή. Πάντοτε δίνοντας ένα τόνο, όχι να εμένουμε το κακό μέρος της υπόθεσης αυτή, αλλά στο ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ξεριζωθήκανε, μπορεί να σκοτώθηκανε, μπορεί να τους συνέβησαν τα πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Αλλά όμως ορθοποδήσανε, δημιουργηθήκανε και δημιουργήσανε πάρα πολλά πράγματα και ζουν τώρα. Να σας πω κάτι, είναι τυχαίο τώρα που σε αυτά τα 100 χρόνια που κλείνουν ζούμε κι εμείς σαν ιστορία αυτό που στην ουσία μπορεί να μην φεύγουμε από τα σπίτια μας, αλλά είναι μια μεγάλη αλλαγή για μας, όπως δηλαδή είχαν οι Μικρασιάτες την αλλαγή. Άρα εμείς δεν πρέπει να παραδειγματιστούμε από αυτούς τους ανθρώπους. Και... ακριβώς. Ναι. Και να μην απελπιζόμαστε πάνω απ' όλα. Η απελπισία είναι πολύ μεγάλο κακό. Αυτό ναι, το άκουγα και σήμερα πάλι. Το να μην απελπιστείς. Να πεις εντάξει, κουράστηκα, θα ξεκουραστώ, θα συνεχίσω άλλο μετά αυτό από λίγο, ναι, ναι. Αλλά το να πεις, όχ, τέλος, δεν και μπορώ. Δεν κάνω τίποτα. Τελείωσε αυτό, είναι αυρίλα. Όχι. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, έτσι τη στιγμή. Να κλάψουμε. Όχι, βέβαια. Αλλά για να μεταφέρουμε μηνύματα. Μηνύματα. Ναι, κλάψαμε, υποφέραμε, κάναμε. Αλλά εδώ είμαστε εμείς. Και μην ξεχνάμε τι μουσική βγήκε από τον πόνο. Τι χορός βγήκε από τον πόνο. Πόσα θεατρικά, πόσοι καλλιτέχνες. Πολύ. Εγώ είδα και ένα άλλο καλό. Ότι αρχίσαν οι οικογένειες, εντάξει είδαμε και τα... αλλά νομίζω αυτά φανήκανε και γινόταν και παλιά, αλλά τώρα φανήκανε. Εννοώ τις δολοφονίες και αυτά. Ναι. Αλλά είδαμε και οι οικογένειες που ήρθαν μαζί. Ναι. Είδαμε ανθρώπους που, δηλαδή, που δεν είχαν επικοινωνία και άρχισαν να έχουν. Και όταν λέω συγγενείς με συγγενείς, είχες ξέρω εγώ τη μαμά σου από κάτω και δεν πήγαινες να της πεις καλημέρα γιατί δεν σου φαινόταν. Και τώρα με αυτό ένιωσες ναι, την ναι, ανάγκη ναι, ότι ναι, πόσο ναι, σημαντική εντέλει είναι η μαμά μου, ναι, η γιαγιά μου, η θεία μου. Δηλαδή καταλάβαμε οι άνθρωποι γύρω μας, ναι, αφού μας βάλανε την απαγόρεψη, καταλάβαμε πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι γύρω μας, έτσι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι έτσι δεθήκαμε περισσότερο και δημιουργήσαμε. Βέβαια και μα και μέσα στη... γι' αυτό λέω δεν πρέπει να... δεν δημιουργούμε όταν απελπιζόμαστε. Γι' αυτό δεν πρέπει να... έτσι, μπράβο. Και να κάνουμε καινούργια πράγματα. Για να ξεφύγουμε. Αν τώρα κάποιος θέλει να έρθει, να σας γνωρίσει, να συμμετέχει σε αυτά που κάνετε, ναι, πώς μπορεί να σας βρει, πατάει, εγώ ας πούμε πάτησα Καλλιόπη Βαρουδάκη και μου βγήκε ένα βιογραφικό. Βλέπω όμως εδώ ότι έχετε, που μου έχουν στείλει, που γίνονται ακροάσεις. Κάνετε εδώ πέρα, περίμενε, τι είναι αυτό. Αυτό είναι για τον αρχαίο χορό μου λέτε. Ναι, κάτι είδα εδώ πέρα, για τον αρχαίο χορό, διαδεικτικά, σεμινάρια αρχαίας ελληνικής αρχής. Α, αυτό είναι διαδικτυακό σεμινάριο που γίνεται για αρχαίο χορού και μου... ωραίο, ναι, ε! Ναι, ναι. Πού μπορούν να πάρουν πληροφορίες, πού να πάω, πού... Δεν έχει εκεί. Ωραία, πρέπει να έχει. Να το πούμε εννοώ. Ναι. Άρα τι πατάμε για να... Το σύνδεσμο που έχει επάνω η... σε αυτό το, εδώ το δηλαδή. Το τηλέφωνο που έχει, μπορεί να πάμε στο... το... ωραία, εάν πατήσετε Βαρουδάκη Πόπη το ίντερνετ, αμέσως αρχίζουν και βγαίνουν οι δουλειές της και αμέσως, γιατί και εγώ έτσι το έκανα και αρχίζαν και βγήκαν όλα αυτά τα διαδικτικά μαθήματα, τα σεμινάρια και αμέσως βγαίνουν και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να λέει Τρίτη και Πέμπτη, 7.30 με 9. Ναι, αυτό είναι για τα αρχαία. Ωραία. Και έτσι μπορείτε να τα βρείτε και να δείτε και τα τηλέφωνα και ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει, ναι, που ερχόσαστε σε επαφή με την... κυρία Πόπη. Κάποιον άλλον που είναι εντεταλμένος να κάνει αυτό. Έχει εδώ και άλλα. Έχει γλυπτική, έχει αρχαία ελληνική. Τι, όχι, αυτά είναι τα που κάνει Δώρα Στράτου σαν θεατρικό, ε. Σαν ομάδα. Ναι. Πολύ ωραία. Ε,
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Που με ακούσατε. Εντάξει, και να πω κάτι. Την η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να αρχίσω να διαβάζω μερικά πράγματα. Γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι ναι, μου το είπατε ότι κάνατε καταγραφές εθήμων και χωρών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Με μαγνητοσκοπήσεις, με συνεντεύξεις, με επισκέψεις σε κατάλληλους χώρους λαογραφικά. Όπως το Καστελόριζο, τη Ρόδο, την Άξο, την Κεφαλονιά, την Κρήτη. Αχαρνές νόμου Ηρακλείου και Παλιοκαστρίτσα, ναι. Έχετε κάνει και συγγραφή. Γράφετε κιόλας. Ναι. Όλα αυτά τα γράφετε εσείς. Όλες αυτές τις παραστάσεις τις γράφετε εσείς. Ναι, ναι, ναι. Κάποιο βιβλίο που να έχετε εκδώσει, όχι ακόμα. Με τις παραστάσεις αυτές όχι. Έχουμε εκδώσει με τον αρχαίο χορό που υπάρχουν και δικές μου εργασίες μέσα. Υπάρχουν δύο έργα δικά μου μέσα. Αυτό το Κρήτη και Κρήτης από τη και το ο Περικλής και ο Χρυσός Αιώνας. Και ορισμένες εργασίες για το πώς φτιάχνουμε τις χορογραφίες για διάφορα ας πούμε αρχαία ποιήματα και πώς εξελίσσεται, δηλαδή τι μελετάμε και σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε και διαλέγουμε χορογραφία που πρέπει να γίνει. Ήσασταν και καθηγήτρια στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κορυδάλλου με αντικείμενα δασκαλίας πολιτική, οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων. Συγγραφή σημειώσεων και όλα τα διδαχθέντα αντικείμενα. Συμμετείχε σε οργανώσεις, καθίστε να τα πω εγώ γιατί δεν μου τα είπε, μου ήταν θέατρο ελληνικών χωρών στη Δώρα Στράτου, Διεθνές Συμβούλιο Χορού CID, μέλος και πρόεδρος. Μπράβο. Ένωση Ελληνίδων για την οικογένεια και την νεότητα, ΜΚΙΟ. Αρκετό μέλος επί 10 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την όρισε ταμεία υπεύθυνη των πολιτιστικών δραστηριότητων. Μορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Πειραιά, ΜΚΙΟ, μέλος επί 9 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο την όρισε και Γενική Γραμματέα. Αυτά είναι ο... Χριστιανική Οργάνωση Νέο Μέλος. Μπράβο. Πολιτιστική μουσικοχορευτική ομάδα Καστελόριζου, συντονίστρια και Γενική Γραμματέας. Και τώρα είναι και Γενική Γραμματέας των Πειραϊκών. Ωραία. Τώρα τι να πω για τις συμμετοχές της οργανώσεις, είναι πάρα πολλά. Όχι, είναι πάρα πολλά. Θέλω να ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανυπομονώ να δούμε αυτό που ετοιμάσατε και μήπως αρχίσω και σας ενοχλώ να με βοηθήσετε να δούμε τι θα ετοιμάσουμε με τους Κρήτες. Ευχαριστώ. Να φτιάξουμε κάτι ωραίο για τις Ιωνικές. Του έχω προτείνει του κυρίου Τσούπα να συνεργαστούμε πάλι. Α, γι' αυτό κάτσε τώρα να αρχίσω. Γιατί εγώ πώς το σκέφτομαι. Να κάνουμε, επειδή κάνουμε δύο παραστάσεις σας συλλογοκριτών, νέα μέρα. Η μία είναι για τη μάχη της Κρήτης που γίνεται στο Άλσος και η άλλη είναι στις Ιωνικές. Ένα, έτσι όπως το λέτε αυτό, να κάνουμε ένα παραμύθι, μια ιστορία, αλλά που να μπαίνει μέσα, να χορεύουν και τα παιδιά. Ναι. Να το κάνουμε αυτό. Ναι. Και εγώ το, δηλαδή και εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Α, για τις Ιωνικές. Για το μικρό μου Καστελόριζο είναι ένα έτοιμο. Το μικρό Καστελόριζο μπορούμε να το κάνουμε στη μάχη της Κρήτης. Γιατί όχι, γιατί σας είπα ότι έφυγε μία ομάδα και το είπα στο βοήθησε. Ωραία, μπορούμε να το κάνουμε στη μάχη της Κρήτης αυτό. Κάτσε να τα πω του Γιάννη όταν σκεφτήκαμε. Και στις Ιωνικές, να πω της κυρίας Ολυμπίας να μου δώσει, που είναι και νοησμυρνιώτσα και όλα, και είναι και συνονοματή μου, την ιστοριούλα. Είναι, γιατί είναι αληθινή η ιστορία, γι' αυτό σας το λέω. Και εγώ αυτό σας είπα ότι και είναι δύο ιστοριούλες. Και να τις βάλουμε, να βάλουμε και τη δικιά, κατάλαβες, και να φτιάξουμε μια ιστορία αληθινή από τη Μικρά Ασία που πάλι να είναι. Που γιατί είναι ιστορία, έτσι το έχω φτιάξει. Οι Ιωνικές, αυτό είναι. Εμείς τις Ιωνικές που κάνει κάθε χρόνο η Νέα Σμύρνη, είναι αυτό. Είναι η καταστροφή της Σμύρνης. Και γι' αυτό κάνουμε ένα μήνα
πολιτιστικά. Με αυτή τη λογική το ξεκίνησε τότε ο δήμαρχος που το ξεκίνησε, ο κύριος Κουτελάκης. Άρα, ορίστε. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ, μου δώσατε πολύ ζεστασιά και μου κάνατε να μου γεννηθούν ιδέες. Είναι όμορφο αυτό. Είναι όμορφο αυτό. Όταν οι άνθρωποι έρχονται σε επικοινωνία, να αρχίζουν και να... Η παραγωγή. Να γίνεται παραγωγή. Έτσι. Χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Την άλλη εβδομάδα μουσική εκπομπή μάλλον θα έχουμε. Κάποιο μουσικό καλεσμένο θα έχουμε. Καλό βραδάκι, καλή συνέχεια. Σας αγαπάμε πολύ.